Καλησπέρα, τσεκ the now, Κώστας εδώ. Καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing. Όπω έχετε καταλάβει, σήμερα θα δούμε το Firefly Cloth Edition τη Razer. Πρόσφατα, χάζευα στα Mousepad και έβλεπα ότι υπάρχουν δύο Firefly με διαφορά 10 ευρώ το ένα από το άλλο. Το πιο ακριβό ήταν το Hard Edition, νομίζω στα 69 ευρώ, νομίζω αν το θυμάμαι καλά, και στα 59 ευρώ έρχονταν αυτό εδώ. Επειδή όμω το Scrooge νομίζω δεν έγραφε Cloth Edition, είχα την απορία τι είναι το καθένα. Τέλο πάντων, επειδή ρώτησα το. Τη ζέα εδώ που κάνει την τέτοια, γιατί ήμουν περίεργο να μάθω. τους λέω: Υπάρχει περίπτωση να καταφέρουμε να κάνουμε κανένα ε, unboxing να το δείξω. Από περιέργεια. Μου λένε ναι. ναι. Και του ευχαριστώ πολύ που διάλεξαν να μου το δώσουν, να το δείξω και σε εσά και να δούμε τη διαφορά. Γιατί για κλόθε, για δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίστοιχο. Αν και δεν είμαι σίγουρο. Πάμε να δούμε το κουτί κλασικό όμορφο βλέπουμε το Firefly επάνω με τα χρώματα εδώ έχει και ένα ποντίκι της Razer ε, επάνω από πίσω βλέπουμε ότι έχει cloth surface optimized for both speed and control playstyle είναι κάπου στο ενδιάμεσο η επιφάνειά του για control και για speed Δείχνει το ότι έχει Textured Wave Optimized for all Sensitive Settings and Sensors η επιφάνεια του είναι από μικροείνες οι οποίες είναι σχεδιασμένες για όλες τις, για όλες τις, σύνε, για όλες τις οπτικές είνες που έχουν μέσα για όλους τους οπτικούς sensors μάλλον να είμαι πιο ακριβή για όλα τα ποντίκια, δεν υπάρχει κάποια διαφορά και προφανώς το selling point του συγκεκριμένου mouse που αντίνεται τα φωτάκια Το ότι εναλλάσσεται ανάλογα σύμφωνα με το πρόγραμμα της Razer στον υπολογιστή σας το γύρω γύρω του mousepad. Οι διαφορέ θα σα τι δείξω κιόλα. Θα τι δούμε μέσα σε σχέση με το hard, γιατί έριξα μια ματιά. Σήμερα αλλάζουμε μαχαίρι, θα ανοίξουμε αυτό εδώ. Αρκετά καλή συσκευασία. Εντάξει, δεν μπορεί να περιμένει κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι τι συσκευασίε τη εταιρεία είναι αρκετά στιβαρέ και ανθεκτικέ. Άρα το ζητούμενο δεν είναι η συσκευασία, είναι αυτό που έχει μέσα η συσκευασία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βλέπουμε το mousepad έτσι πως το ανοίγουμε μαζί με ένα καλός όρισμα. Επάνω να σας δείξω, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, βλέπετε έχει αφρό εδώ πέρα αυτό εδώ ώστε να μην ε, τραυματιστεί το mousepad. Αρκετά καλή κίνηση, αρκετά ωραίο touch. Τώρα, αυτό που είδα βέβαια είναι ότι δείτε εδώ πέρα, έχει για να το ακουμπήσεις για να δεις πως είναι αλλά δεν έχει κάποιο κενό τώρα δεν βολεύει και η κάμερα να σας το δείξω στην ουσία δείτε ακουμπάς εδώ αλλά ναι είναι πάνω στη συσκευασία αυτό μην νομίζω ότι έχει τρύπα όπως τα παλιά τα mousepad και τα παλιά τα ποντίκια και τα πικρολόγια που έβαζες όντω το χέρι σου στην επιφάνεια είναι πάνω στη συσκευασία το δείγμα που έχει εδώ για να δείτε πως είναι τώρα ας περάσουμε στο διατάφτα ένα καλό όρισμα, εντάξει, κλασικό και μπούμ το mousepad. Αρκετά όμορφο, αρκετά στιβαρό θα έλεγα αλλά θα το βάλω, θα με επιτρέψει να το κουμπίσω <coughs> για δύο λεπτά στην άκρη και να βγάλω τα γύρω γύρω περιφερειακά και από μέσα έχουμε αυτοκόλλητα, έχουμε κάποιες οδηγίες, quick installation guide μέσα, αυτά πάνε στην άκρη και αυτό δεν έχει κάτι άλλο το κουτί, απλό, λιτό ας πάει όμως το κουτί στην άκρη, να έρθει το mousepad μπροστά και πάμε να δούμε το mousepad αυτό καθεαυτό, καταρχήν το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι εδώ το USB Gold plated και δεν εννοώ gold plated το ότι έχει γύρω γύρω χρυσό γιατί το έχω πει και σε παλαιότερα βίντεο αλλά κανένας δεν μ' άκουγε ποτέ. Ε, το ότι είναι gold plated το, το USB έχει να κάνει με τα τέσσερα πινάκια που έχει μέσα, όχι με το υλικό γύρω γύρω. Μπορεί να είναι ένα απλό μέταλλο και να είναι απλά βαμμένο. Gold plated όπως βλέπω μέσα. Ε, έχει και το προστατευτικό, αρκετά ωραίο. Ε, μ' αρέσει γιατί έχει αυτό εδώ για να πιάνει και να διπλώνει αυτό το λαστιχάκι. Ωραίο addition. τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά είναι πολύ ωραίο addition. Και περνάμε στο mousepad αυτό κάθε αυτό. Η φασμάτινη επιφάνεια, όπω το βλέπετε, μου θυμίζει αρκετά βελούδο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μόλι το άνοιξα, εμφανίστηκαν και το πρώτο αρνητικό που έχει μια τέτοια επιφάνεια, ότι μαζεύει σαν μαγνήτη σκόνη. Βλέπουμε εδώ πέρα αυτό εδώ είναι ή στο σημείο στο οποίο συνδέεται το καλώδιο από το οποίο δέχεται τροφοδοσία και προφανώς υπάρχουν και κάποια κυκλωματάκια μέσα για να ρυθμίζουν τα LED γύρω γύρω από κάτω η επιφάνεια είναι λαστιχένια ε, το ωραίο είναι ότι η λαστιχένια επειδή και το προηγούμενο μας που έχω πάρει εγώ το Distractor έχει είναι πολύ καλή δεν γλιστράει καν από το φρανί, από το γραφείο, από οπουδήποτε το μόνο κακό είναι όπως καταλαβαίνετε και το βλέπετε κιόλας μέσα σε 3 δευτερόλεπτα μάζεψε κιόλας σκόνη, τίποτα άλλο αλλά θα είναι από την κάτω πλευρά. Τώρα, γύρω γύρω βλέπουμε τα LED και είναι απλά αυτό. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο σαν χαρακτηριστικό. Προσέξτε τώρα, ας το βάλω να φωτίζει. Ε, όλα ρυθμίζονται μέσα από software. Το sign όπως βλέπετε, άναψε το logo. Θα σας δείξω τώρα το εξή. Ποιε είναι οι δύο βασικές διαφορές από ό,τι είδαμε το hard design. Η πρώτη βασική διαφορά, όπως ξανά είπα, είναι η επιφάνεια, είναι η cloth. Είναι η φασμάτινη επιφάνεια. Το ποντίκι. Από την αλήθεια έχει πολύ ωραία αίσθηση. Μ' αρέσει. Έτσι όπω το βλέπω και το χειρίζομαι τώρα στην επιφάνεια εργασία. Γλιστράει πολύ ωραία. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν γλιστράει τόσο γρήγορα όσο γλιστράει το τέτοιο. Αλλά όπω βλέπετε άφησε σκόνη ήδη. Αλλά εντάξει αυτό καθαρίζεται. Ε... αλλά γλιστράει αρκετά όμορφα. Με τώρα ακούτε αν ακούσει τους ήχους προσπαθεί να βρει τους driver νομίζω με το που μπει θα έρθει ειδοποίηση και μόλις ήρθε η ειδοποίηση για το Razer Synapse το ωραίο με αυτά και τα ποντίκια τα πληρολόγια είναι ότι κατευθείαν με το τα συνδέσεις σου στέλνει η ειδοποίηση να κατεβάσει τους driver αυτόματα οπότε εσύ δεν χρειάζεται να ψάξεις κάτι είναι αυτοματοποιημένα όλα οπότε η φασμάτινη επιφάνεια αρκετά ωραία αίσθηση βέβαια η αλήθεια είναι, είναι πιο χαμηλή η αίσθηση του, sensor από ό,τι στο hard. Και η επόμενη, βλέπετε εδώ πέρα, στην πάνω πλευρά, έχουμε το λόγο. Στη hard edition, στη σκληρή έκδοση, είναι ένα με την επιφάνεια. Εδώ πέρα είναι προεξέχη, δηλαδή είναι ανάγλυφο, αν μπορείτε να δείτε, είναι ανάγλυφο. Βλέπουμε τη χρωματική παλέτα, αυτή τη στιγμή ανάβει... Συνήσεις, για κάποιο λόγο φαίνεται μπλε στην κάμερα. Βασικά, εναλλάσσεται από την αλήθεια. Άρα, το αυτόματο preset είναι η εναλλαγή. Έχει εκατομμύρια χρώματα. Βάζετε όποιο θέλετε. Μπορείτε να κάνετε συνδυασμού. Από ό,τι είδα, εάν συνδέσετε ποντίκι τη Razer πάνω υπάρχει ειδική ικανότητα κάθε φορά που κάνετε κλικ να εναλλάσσετε στο ρυθμό των κλικ σα το χρώμα. Η τιμή του είναι αρκετά υψηλή. Η αλήθεια να λέγεται. Γιατί να πάρει κάποιο τέτοιο mouse ε, Γιατί απλά θέλει να πάρει ένα φωτιζόμενο mouse για την επιφάνεια του γραφείου του Βέβαια έτσι όπως είμαι εγώ από πάνω Ο φωτισμός, να σας το δείξω καλά. έτσι, όπως το βλέπετε το βλέπω κι εγώ Ο φωτισμός του χτυπάει μόνο από τα πλάγια και να κλείσω λίγο το φως Να κλείσω και το άλλο το φως Εσείς βλέπετε αυτό εδώ το πράγμα στο γραφείο. Βλέπετε την αντανάκλαση στην ουσία γιατί τα φώτα είναι από το πλάι. Ε, αλλά είναι ωραίο. Η αλήθεια, είναι, η αλήθεια να λέγεται είναι υπερβολικά ωραίο και έχει ωραία ε, αίσθηση. Εγώ προσωπικά ω Κώστας θα διάλεγα τη Hard Edition από την αλήθεια γιατί αν το αγόραζα αυτό, γιατί καθαρίζεται πιο εύκολα. Δεν με πειράζει που αυτό προεξέχει. Εντάξει, είμαι δεξιόχειρος, θα πάει στην άκρη τέρμα πάνω, δεν με ενοχλεί τόσο. Εγώ θα διάλεγα να σας ξαναλέω τη hard edition κυρίως λόγω της χαθαριότητα. γιατί εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή το mousepad, το βλέπετε, ήδη είναι λίγο επιρρεπής, όσο πιο πολύ σκόνη πέσει επάνω, τόσο πιο πολύ λερώνεται. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που είχα, είχα απορία αν θα με ενοχλούσε ή όχι, είναι αυτό εδώ, αυτό εδώ, έλεγα ότι μπορεί να ενοχλήσει το καλώδιο, βλέπετε εδώ όταν παίζεις να ενοχλεί, Αλλά από ό,τι βλέπω δεν πολύ ενοχλεί και τόσο πολύ. Αυτό εδώ ήταν ιδιαίτερα απλό. Δύο βασικέ διαφορέ και κυρίω το πήρα γιατί το πήρα. Το πήρα, ζήτησα να μου το δώσουν για το unboxing γιατί ήμουν περίεργο να το δω να το δείξω και σε εσά. Επειδή πιστεύω ότι οι περισσότεροι δεν έχετε πάρει πρέπα ότι υπάρχουν δύο εκδόσει και τι κάνει κάθε μία. hard και cloth edition. Η hard είναι σκληρή. Ξαναλέω, η cloth είναι φασμάτιμη. Εκτό από την επιφάνεια, λογότυπο. Όλα τα άλλα είναι τα ίδια. Ελπίζω να σας άρεσε το unboxing, τώρα, προφανώς πολλοί από εσάς θα μου πείτε Κώστα ε, δεν ε, πρόκειται να το πάρουμε γιατί είναι ιδιαίτερα υψηλή τιμή. Συμφωνώ μαζί σας. Και εγώ προσωπικά αν είχα να ζυγίσω, εγώ πήρα το Distractor, σας έχω δείξει και λογικά θα πέσει και κάποιο βίντεο πάνω σαν κάρτα. Ε, το Distractor μπορώ να πω ότι ναι μεν είχε 40 ευρώ, εγώ το πήρα σε φάση ε, μου τόση τηλετερεία για το unboxing, οπότε και το κράτησα. Αλλά όσο περνάει ο καιρό και το χρησιμοποιώ, θα τα άδυνα τα 40 του το ευρώ πλέον. Γιατί μπορώ να πω ότι έβγαλα το γκολιάθου. Α μην κοροϊδευόμαστε, το νούμερο selling one ε, τη εταιρεία είναι αυτό εδώ, το γκολιάθου. Ε, το έχω λατρέψει, μ' αρέσει. Απλά το μόνο που δεν μ' άρεσε στο συγκεκριμένο είναι ότι λερώνεται σχετικά εύκολα και πρέπει να πλενέται συνέχεια. Δηλαδή το έχω πλύνει 4 φορές μέχρι τώρα, αν και πλενέται εύκολα. Ε, το Distractor καθαρίζεται υπερβολικά εύκολα και δεν λερώνεται και εύκολα. Οπότε μπορώ να πω ότι με έχει βολέψει και εδώ και δύο μήνε το χρησιμοποιώ συνέχεια και μάλλον θα το χρησιμοποιήσω για πολλά χρόνια ακόμα. Όπω πάει, δεν έχει καμία φθορά, δεν έχει τίποτα, είναι υπερβολικά καλό. Α μη σα τρώω παραπάνω τον χρόνο. check Τσεκ now. Αν κάποιο από εσά θέλει το Illumination, θέλει να έχει μουρά το. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, Υπάρχει μουρά... ε, θέλουν να έχουν ένα μουρά το γραφείο με όμορφο φωτάκια και αυτά ας το πάρουν και είναι μια καλή επιλογή, ένα κόσμημα για το γραφείο και στην ουσία και αυτό ήταν να κλάκει η τιμή του ναι μένει ψηλή αλλά εντάξει, σε αυτό δεν θα πω κάτι εγώ παραπάνω Check Tech Now, Κώστας εδώ, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα ελπίζω να τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing, μην τα συντονισμένοι, πατήστε like, subscribe αν θέλετε από κάτω και πείτε μου εσείς θα το παίρνατε ή όχι και ποια από τι δύο εκδόσει θα διαλέγατε. Σα είπα, εγώ θα διάλεγα τη hard για του λόγου που σα ανέφερα. Γεια σα. Να έχετε μια όμορφη μέρα.